Όταν είχε έρθει το θέμα στη συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη και είχε έρθει μια θετική εισήγηση και από το Διοικητικό Συμβούλιο του Πνευματικού Κέντρου, αν θυμάμαι καλά, ή ο κύριος Περδικάρης ή ο κύριος Δρακονταϊδής είχαν αναφερθεί στον κανονισμό των αιθουσών. Σωστά. Και για το δίμηνο των Ιουλίου και Αυγούστου δεν μπορούν οι λαϊκοί ζωγράφοι. Αυτό ακριβώς προσπαθώ να πω και τώρα, κύριε Γλυκόριο, ότι αυτό δεν ήταν θέμα συζήτηση του οργανισμού. Ήταν μια απόφαση. Ήταν μέσα στην εισήγηση. Ήταν μια απόφαση που είχε πάρει το Πνευματικό Κέντρο και θα μπορούσε να την αλλάξει. Αυτό προσπαθούσα να πω. Ήταν θέμα μέσα στην εισήγηση. Ήταν μέσα στην εισήγηση το γραφόταν αυτό με βάση την υπαρίθμη τάδε. Σωστά. Αυτό έχει αφαιρεθεί ή όχι? Μα αυτό ήταν μετά από διαβούλευση και με τη σύμφωνη γνώμη όπως διατυπώνεται τώρα και του κυρίου Περδικάρη και του κυρίου Γαζή. Κατά κύριο λόγο, ο Θανάσης ο Περδικάρης το είχε θέσει το ζήτημα. Ναι. Το αλλάξαμε και το βάλαμε όπως αυτό ισχύει. Δηλαδή, όπως είναι η όποια απόφαση του Πνευματικού Κέντρου. Η οποία απόφαση του Πνευματικού Κέντρου σήμερα είναι αυτή για την χρήση των αιθουσών. Μπορεί σε ένα επόμενο διοικητικό συμβούλιο του Πνευματικού Κέντρου να αλλάξει. Αυτό λέμε. Ναι. Μα πρέπει να υπάρχει το μέσα μια διατύπωση πώς θα γίνεται η χρήση των αιθουσών. Εμείς λοιπόν ρωτάμε και πάλι, θα αλλάξει αυτό? Αυτό, είναι απόφαση, αυτό είναι απόφαση τη διοίκηση του Πνευματικού Κέντρου. Δεν είναι θέμα μονάχα πώς διοίκηση του Πνευματικού Κέντρου. Μα πώς, αφού αυτό είναι το νομικό πρόσωπο. Γιατί το επιβιβάζουμε? Εσείς λέτε μετά για συλλογικά όργανα, λέτε για υπηρεσιακές αποφάσεις. Δεν λέτε τώρα αυτή τη στιγμή ψευδά με προφανώ και δεν προδεσμευτώ εγώ. Όταν έχει πάρει απόφαση το διοίκηση, θα πω εγώ μονομερό τώρα, κύριε Γλυγόρη, ότι θα αλλάξει αύριο. Να το φέρουμε, να το συζητήσουμε, να το ξαναδούμε. Αλλά δεν μπορώ εγώ να δεσμευτώ τώρα για τη διοίκηση, για την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου. Το καταλαβαίνετε. Συλλογικό όργανο είναι, 15 μέλη έχει. Δόξα τω Θεώ, δημοκρατία υπάρχει. Έτσι και είναι πολύ, γιατί είναι και θέμα πολιτισμού και είναι όλοι πιο χαλαροί στην ψήφιση. Αλλά τώρα, δηλαδή, αν και σήμερα δεν το ψηφίσουμε ομόφωνα, όταν έχει ομόφωνα ψηφιστεί και από τον κύριο Περδικάρη και από τον κύριο Γαζή, γιατί γι' αυτό το λόγο είχα εγώ την άστοχη έτσι, εκτίμηση να το ξαναφέρω, γιατί ήταν ψηφισμένος ο οργανισμός, να το βελτιώσουμε και να το ξαναφέρω, γιατί ήθελα να είναι ομόφωνη απόφαση και όντως πάρθηκε ομόφωνα απόφαση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Δηλαδή, ειλικρινά στενοχωριέμαι. Πώς να σας το πω? Μπορώ να βοηθήσω, πρόεδρε, λίγο? Κύριε Περδικάρη. Κοιτάξτε, το πρόβλημα ανέγκυψε με την 100 απόφαση του Πνευματικού Κέντρου. Και νομίζω ότι από τότε, αφού έγινε και θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, έπρεπε να έχει αποσυρθεί. Έτσι. Δεν καταλαβαίνω γιατί και μάλιστα υπάρχει απόφαση ακόμη, αλλά στο site του Πνευματικού Κέντρου υπάρχει κάτι άλλο σχετικό που αναφέρεται με τους... Δηλαδή, εκεί προσπάθηκε να αμοιβθεί η κατάσταση. Νομίζω ότι... Άλλα λέει η απόφαση και άλλα το site. Αυτό λέει. Εντάξει, το είπαμε αυτό. Δεν πειράζει. Μα τώρα δεν το έχουμε συζητήσει 100.000 φορές. Και ξέρετε τώρα, δεν μ' αρέσει να μιλάω για τους συναδέλφους στο Πνευματικό Κέντρο, αλλά υπήρχε μια αιμονή, πρόεδρε, και το ξέρεις. Τώρα εντάξει, άμα το ξέρεις λοιπόν, εγώ δεν είμαι της άποψης ότι πρέπει να φωνάζω και να κάνω, διαχώρισα τη θέση μου κτλ. Αλλά νομίζω ότι όλοι εκεί, και μια και το έφερε η κουβέντα, όλοι έχουμε τη δυνατότητα να τοποθετηθούμε και να ξέρουμε τι συμβαίνει στη Λευκάδα. Δεν είμαστε χθεσινοί. Κανείς δεν αμφισβητεί και τους καινούριους. Αλλά αντί αυτή την περίπτωση, νομίζω ότι δεν έχει κανείς παραπάνω ποσοστά συμμετοχής. Θέλω να πω λοιπόν ότι καλόν φάνε και ας δεσμευτούμε λοιπόν ότι είμαστε το Πνευματικό Κέντρο όλοι, ότι θα αλλάξει η απόφαση. Ότι θα μπορούν οι λαϊκοί καλλιτέχνες όπως είναι και όχι να παίρνουν από το εικαστικό επιμελητήριο. Τώρα εντάξει. Και τρεις και τέσσερα να είναι και δύο να είναι, γιατί να τους αποκλείσουμε. Δεν αλλάζει έτσι. Δεν αποκτά μεγαλύτερη έγκλη το Πνευματικό Κέντρο με αυτόν τον τρόπο, γιατί το έχω ακούσει και αυτό. Άλλα πράγματα θέλει το Πνευματικό Κέντρο. Και πρωτίστως θέλει κόσμο να δουλέψει, ενώ στελέχωση κτλ. Και όλα τα άλλα. Λοιπόν, ας με δεχτούμε λοιπόν, πρόεδρε, και πρώτος εσύ, ότι θα φέρουμε στο Πνευματικό Κέντρο και νομίζω ότι θα ικανοποιήσουμε όλους τους συναδέλφους να αλλάξει η απόφαση, η περιβόητη 100 απόφαση του Πνευματικού Κέντρου που αφορά τη συμμετοχή των λαϊκών καλλιτεχνών. Κύριε Δημαρχέ. Προφανώς, εντάξει. Είναι καθαρό, νομίζω ότι ήταν μια άτυχη στιγμή για το Πνευματικό Κέντρο. Λοιπόν, κύριε Περδικάρη, εγώ εκείνο το οποίο μπορώ να δεσμευτώ είναι ότι στο επόμενο Δέλτα Σίγμα του Πνευματικού Κέντρου το θέμα να συζητηθεί. Να προκαταλάβω όμως
την γνώμη και την άποψη 15 μελών, πρώτα απ' όλα θα δικώ αυτούς. Και καταλαβαίνετε ότι θα ήταν άτοπο να προκαταλάβω την απόφαση του Τάσου του Γαζή, της Νίκης της Κατοπόδη, τη δική σας. Έτσι. Ένα, συγγνώμη, εμένα μου αρκεί, Δήμαρχε, με συγχωρείς πάρα πολύ, δεν θέλω να σε διακόψω. Εμένα μου αρκεί, όσοι είμαστε παρόντες εδώ, να τοποθετηθούμε απόψε για αυτό το θέμα. Και να δεσμευτούμε. Δεν νομίζω ότι είναι δημόσια. Θα δεσμευτούμε δημόσια. Εκτός και αν θεωρούμε ότι σωστός έγινε. Είμαστε εδώ ένας, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε νομίζω. Είναι παραπάνω. Τέσσερι είμαστε. Τέσσερι. Είναι εφτά. Τι εφτά, 15 έχει ακόμα. 15 έχει. Δηλαδή τώρα είναι τώρα σύνομα. Όσοι είναι, δεν είναι το νομικό πρόσωπο. Δηλαδή τώρα μην το ευτελίζουμε τώρα έτσι. Συγγνώμη κιόλας για την έκφραση, αλλά... Στραβά, ξεκίνησε από την αρχή, δεν είναι ευτελισμός εκ μέρους μας. Κύριε Δραγκονταϊδή, κύριε Περδικάρα, κλείσει το μικρόφωνο. Ακούστε με. Α, συγγνώμη. Δήμαρχέ μου, επιχείρησαν αρκετοί να με τρελάνουν, μέχρι στιγμής δεν το έχουν καταφέρει. Μπορεί να με τρελάνει κάποιος αύριο. Μέχρι σήμερα όμως δεν με έχει τρελάνει κανένας. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι σε αυτά τα ζητήματα οργανισμών, κανονισμών κτλ. Βάζουμε πλάτη. Επομένως, όταν θα απευθύνεστε σε εμάς. Δεν με νοιάζει για τους υπόλοιπους δημοτικούς, για τις υπόλοιπες παρατάξεις, συγγνώμη. Εκεί απευθυνθείτε, είναι δικαίωμά σας και δικαίωμά τους. Όταν θα απευθύνεστε σε εμάς, δεν θα τα λέτε αυτά. Και εξηγούμε. Και εξηγούμε. Εμείς δεν λέμε άλλα το πρωί και άλλα το μεσημέρι και άλλα το βράδυ. Εμείς τον οργανισμό τον ψηφίσαμε και ήταν πολιτική μας επιλογή να τον ψηφίσουμε, γιατί υπερασπιζόμαστε τέτοιες διαδικασίες και συμφωνήσαμε. Όμως, και εγώ θα πω και ονοματεπώνυμο, δεν μπορεί η κυρία Αντιπρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου, επειδή έχει το κόλλημά της, να περνάει την απόφαση 100 που να αποκλείει τους λαϊκούς ζωγράφους, που εσείς βεβαίως έρχεστε και μου λέτε τι σχέση έχει με τον κανονισμό, με τυπικούς όρους φυσικά και δεν έχει. Δεν είμαστε χαζοί, ούτε διοίκηση εγώ έμαθα χθες. Τι ζητήσαμε λοιπόν, ζητήσαμε σε ένα τεράστιο ατόπιμα που έγινε, γιατί δεν προσβάλλει εμάς, προσβάλλει όλους αυτούς τους ερασιτέχνες οι οποίοι παιδεύονται και θέλουν εκείνη την περίοδο να μπορούν να δουν το έργο τους. Και πάτε αυτό να το σώσετε, και πώς πάτε να το σώσετε, αντί να πείτε ευθέως, εγώ αυτό θα έλεγα στη διοίκηση, στη διοίκηση του Πνευματικού Κέντρου εννοώ, θα έλεγα ότι η γνώμη μου είναι ότι δεν συμφωνώ με αυτό που κάνετε. Η γνώμη μου αυτή είναι. Τι να κάνουμε τώρα. Εμείς λοιπόν τον οργανισμό τον στηρίζουμε, τον ψηφίσαμε, το ξαναλέμε και σήμερα, το είπα και προχθές. Όμως η απόφαση 100, εάν, επαναλαμβάνω, εσείς εισηγηθείτε και οι τρεις παρόντες ήδη μέλη της διοίκησης του Πνευματικού Κέντρου, τέσσερι συνολικά στα 15 μέλη, εδώ ως μέλη του Συμβουλίου δεσμευτείτε ότι εκεί θα πάρετε τη σωστή απόφαση και θα το διορθώσετε, πέρα από το παιχνιδάκι που έγινε με το site, και μην μου πείτε ότι δεν είναι παιχνιδάκι, αλλά ας μην σταθούμε σε αυτό. Εμείς θα το ψηφίσουμε, γιατί θα έχουμε τη δέσμευση πέντε εδώ συναδέλφων μας από διαφορετικές παρατάξεις, ότι η πρόθεσή τους είναι να αλλάξουν αυτό το πράγμα, το οποίο προσβάλλει όχι εμάς, ξαναλέω, όλους όσους ασχολούνται και θέλουν να κάνουν τέχνη με ερασιτεχνικούς όρους. Άλλος υπάρχει, κύριε Γλυγόρη? Κοιτάξτε, ακριβώς στην ίδια λογική όπως είχαμε τοποθετηθεί στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο και σε αυτά που είπε ο κύριος Δρακονταϊδής μόλις, το δίμηνο αυτό το καλοκαιρινό που με την απόφαση 100 δεν μπορούν οι λαϊκοί καλλιτέχνες της Λευκάδας να εκθέσουν έργα τους στις αίθουσες τέχνης του Δήμου, του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Λευκάδας. Εμείς ευχαρίστως να ψηφίσουμε την εισήγηση, αφού όχι μονάχα οι πέντε, ο Δήμαρχος, ο κύριος Δήμαρχος δεσμευτεί, εμείς λέμε τι να κάνουμε, δεσμευτεί, ότι θα φέρει τροποποίηση, δεν σημαίνει να αποκαταστήσετε, θα φέρει τροποποίηση του κανονισμού της απόφασης 100 του Πνευματικού Κέντρου. Γι' αυτό το
το Δήμνο. Είναι απλά τα πράγματα. Σε καμία περίπτωση δεν λέμε οι δημότες να ψηφίσουν την απόφαση του Δημάρχου. Έτσι, όπως και πριν λίγο, εμείς δεν επιθυμούμε ούτε οι δημότες ούτε οποιοδήποτε να ψηφίζει με αυτή τη λογική. Έτσι είναι ο συνδυασμός, έτσι λειτουργούσε την αρχή, έτσι θα λειτουργεί για πάντα. Αλλά η δέσμευση πρέπει να είναι του Δημάρχου και φυσικά των παρατάξεων που βρίσκονται εδώ πέρα. Είναι 7. Ας καταψηφίσουν οι 8 που λέει ο λόγος. Που δεν μπορούν να το κάνουν γιατί είναι αδικό ως απόφαση. Είναι άδικη η ίδια η απόφαση. Αν λοιπόν δεσμευτείτε εδώ πέρα ότι θα γίνει αυτό, θα έρθει η εισήγηση από τον κύριο Δήμαρχο ως πρόεδρος. Εκβιασμό δεν λέμε τίποτα. Δεν λέμε τίποτα. Σας είπαμε να αλλάξετε κάτι σε μια απόφαση. Δεν κάνουμε εκβιασμό. Δεν είπατε να τα αλλάξετε. Σας είπα να δεσμευτείτε ότι θα κάνετε αυτή τη διαδικασία. Για ησυχάστε λίγο. Αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη να φέρω εισήγηση στο πνευματικό κέντρο. Όχι, δεν αντιφέρετε εσείς. Ναι, εγώ φέρω λοιπόν, εγώ δήμαρχε, επειδή ψήφισες διαφορετικά δήμαρχε. Εγώ λοιπόν, εγώ λέω ότι θα ψηφίσω ότι ψήφισα και την άλλη φορά. Ρωτάω. Εάν θεωρούμε, εάν είναι σωστό δήμαρχε, να τα αφήσουμε έτσι. Εάν είναι λάθος λοιπόν που αποδείχθη ότι είναι λάθος, να δεσμευτούμε όλοι ότι θα τη στηρίξουμε και να φέρω εγώ την εισήγηση. Να μην τη φέρετε εσείς. Ούτε σας είπε κανείς να πιάσετε στο πνευματικό κέντρο τους συναδέλφους εκεί και να τους πιέσετε να ψηφίσουν ό,τι θέλετε. Κανείς δεν το είπε αυτό. Μην το λέτε λοιπόν. Μην το λέτε. Και μην απευθύνεστε σε εμάς λέγοντάς μας. Αυτή η διαδικασία όταν η κύριε Περδικάρη πήρε το πνευματικό κέντρο, σωστά ή λάθος αυτή. Ότι θα έρθει το θέμα στο Διοικητικό Συμβούλιο, προφανώς δεν θα έρθει για να παραμείνει η ίδια απόφαση. Ποιο λόγο είχε τότε να έρθει η ίδια απόφαση, άμα είναι να παραμείνει. Άρα αυτονόητα λέμε ότι θα υπάρξει αλλαγή. Αλλά αυτά τα, μην πω τώρα καμιά κουβέντα, έτσι, να υπάρξει τώρα δέσμευση, έτσι, για να ψηφίσουν κάποιοι, όχι. Όχι εδώ όμως αυτά. Κύριε Βεριώτη. Πρόεδρε. Πρόεδρε, το λόγο. Πρόεδρε, το λόγο. Δεν έχω μιλήσει καθόλου για το θέμα. Εντάξει. Κατανοώντας και το ζήτημα που έχει προκύψει, πλην όμως επειδή δεν αφορά τη συγκεκριμένη έγκριση του κανονισμού και προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία, εμείς θα υπερψηφίσουμε τον συγκεκριμένο οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας. Καταλαβαίνουμε βέβαια ότι και ο κύριος Δήμαρχος δεσμεύεται πολιτικά να φέρει προς συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Πνευματικού Κέντρου το επόμενο διάστημα εισήγηση για τη συγκεκριμένη απόφαση που έχει γίνει τόσο πολύ κουβέντα. Κύριε Γαζή, Τάσο. Πρόεδρε, θέλω να πω το εξής για αυτό. Μισό λεπτό. Αυτή η απόφαση, η 102.019, για να είμαι ειλικρινής, εγώ απόψε έχω μπερδευτεί λίγο. Να σας το πω ειλικρινά. Αυτή η απόφαση 102.019 είχε συζητηθεί στο ΔΣ του Πνευματικού Κέντρου και είχαμε πει να απαλληφθεί. Να μην γραφτεί ό,τι είναι με βάση την απόφαση. Λοιπόν, εμείς τώρα σαν όργανο που εγκρίνουμε έναν κανονισμό, έναν ΟΕΗ, δεν μπορούμε, ρωτάω, να απαλείψουμε αυτές τις δύο σειρές, να τελειώνει το θέμα. Λειτουργεί με βάση τον κανονισμό λειτουργίας αιθουσών τέχνης και την απόφαση. Γαζί, δεν μπορεί να... Διότι αυτό το θέμα το ΟΕΗ, θυμάμαι ότι... Ορίστε. Διοικητικό Συμβούλιο. Ναι, Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά... Έρχεται να εγκρίνουμε κάτι. Δεν μπορούμε εμείς να το απαλείψουμε, ρωτάω. Εμείς εγκρίνουμε άλλο πράγμα. Δεν είναι ερώτημα που εωρείται. Ρωτάω. Είμαστε όργανο που θα εγκρίνει κάτι. Εγκρίνουμε άλλο πράγμα. Αυτό το θέμα του ΟΕΗ, εγώ θυμάμαι ότι είχε μπει σε 2 ή 3 διοικητικά συμβούλια από το Γενάρη. Και υπήρχε όλη αυτή η παλινοδία για την απόφαση 100 του 2019. Και μένα με στενοχωρεί το θέμα
διότι γνωρίζω ότι αυτή η αίθουσα τέχνης ήταν ο χώρος που μπορούσαν Λευκάδη και μη να εκθέσουν τα τέτοια. Δεν υπήρχε άλλη αίθουσα. Να σας πω, υπάρχει και μια ιστορία που έρχεται από το παρελθόν. Δεν υπήρχε άλλη αίθουσα και δίναμε ευκαιρία σε όλους τους καλλιτέχνες. Εγώ τώρα βρίσκομαι σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, ειλικρινά. Δεν μπορώ να αρνηθώ έναν ΟΗ, διότι τον έχουμε ψηφίσει. Αλλά γιατί να υπάρχει ακόμα μετά από 5 μήνες αυτό το θέμα. Εγώ για να μην δήμαρχε, κάτι νομίζω. Τι νομίζετε, κύριε Γαζιά, εσείς τον Δεμαρχού και τον αυτό τον ΟΗ ψηφίσατε, εσείς ο ίδιος. Τον ΟΗ αυτόν που φέρνουμε εδώ για έκαστον τον τόσο. Λοιπόν, να τελειώνω. Να τελειώνω. Επειδή λοιπόν διαδικαστικά δεν μπορούμε απόψε να κάνουμε τίποτε και επειδή... Δεν μπορείτε διαδικαστικά να... Να μην ακούω, διότι δεν πρέπει να ακούω. Να μην διακόπτουμε τουλάχιστον. Εγώ συμφωνώ να τον ψηφίσουμε απόψε τον ΟΗ, να τελειώνουμε. Αλλά αυτό το θέμα πρέπει να λήξει επιτέλους. Διότι είναι ένα θέμα της καινούργιας διοίκησης που έρχεται σε αντίθεση με το παρελθόν. Εγώ ψηφίζω τον ΟΗ, αλλά πρέπει να λήξει αυτό το θέμα. Κύριε Γλυγόρη. Κοιτάξτε να δείτε. Ο οργανισμός θα γίνει ΦΕΚ, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι. Που σημαίνει ότι επάνω σε ένα ΦΕΚ, αυτό το ΦΕΚ θα δεσμεύσει τους πάντες. Όλα τα διοικητικά συμβούλια, αν ψηφιστεί σήμερα. Γιατί θα μπορούσε κάλλιστα να αλλάξει η απόφαση του Πνευματικού Κέντρου Υπουργωτή και να λέει «Λειτουργεί με βάση τον κανονισμό λειτουργίας αιθουσών τέχνης». Τέλος. Όπως αυτό ισχύει κάθε φορά, παραδείγματος χάρη. Αλλά τι λέει. Λειτουργεί με βάση τον κανονισμό λειτουργίας αιθουσών τέχνης με την απόφαση 100/2019 του Δημοσίου του Πνευματικού Κέντρου. Αυτό σημαίνει ότι μια ζωή μέσα στο ΦΕΚ. Ναι, έχει μέσα στην εισήγηση, ναι. Αυτό σημαίνει ότι μέσα στο ΦΕΚ. Έχω αυτές τις εισηγήσεις έχω. Αυτό σημαίνει ότι. Σημαίνει ότι μέσα στο ΦΕΚ. Αυτή την εισήγηση εγώ ακριβώς την ίδια. Δεν έχω. Ομόφωνα και τέτοια. Πρώτα απ' όλα δεν μπορεί να αλλάξει αν δεν αλλάξει από το. 10. Περίμενε, στη Λευκαδική, Πινακοθήκη. Η αίθουσα Θεόδωρος Τάμος. Αυτό ακριβώς άλλαξε. Έχει απαλληφθεί η απόφαση 100, όπως ακριβώς ισχύει. Αυτό πάμε να... Περίμενε, Δήμαρχε, συγγνώμη. Αυτό που είναι, σε ποιο σημείο είναι. Γιατί αυτό που έχουμε στη σελίδα 10 είναι η Πινακοθήκη. Και λέμε βάση 100/2019. Αν άλλαξε αυτό, πρέπει να αλλάξει από το Πνευματικό Κέντρο η απόφαση. Δεν μπορεί να αλλάξει η απόφαση του... Έγινε τροποποίηση προχθές, μέσα στη εβδομάδα. Ναι, η Πινακοθήκη είναι όμως εδώ πέρα. Κάτσε να δούμε πώς έχει. Σελίδα 10 λέει επιλέξει. Με συγχωρείς, κύριε ναι. Γρηγόρη. Σε αυτήν συμπεριλαμβάνεται και η συλλογή μικροχαρακτικών Excel Bridge που εκτίθεται ξεχωριστά. Ναι, τα Excel αυτά που υπάρχουν ξεχωριστά σε μόνιμο χώρο. Λειτουργεί με βάση τον κανονισμό λειτουργία αιθουσών τέχνης με την απόφαση 100 του 19 του Πνευματικού Κέντρου. Δεν έχει σημασία, είναι η απόφαση 100, ανεξάρτητα αν αφορά την Πινακοθήκη ή όχι. Ναι, αυτό εντάξει. Συγγνώμη, Δήμαρχε, για να καταλάβουμε κάτι. Περιμένετε, για να καταλάβουμε κάτι εδώ πέρα. Εσείς αυτή την εισήγηση, 8 Μαΐου. Για, ηρεμήστε τώρα. Συγγνώμη, τώρα για να μην... Ναι. Τόση ώρα οι όλες οι ενστάσεις οι οποίες διατυπώθησαν δεν έκαναν λόγο για την αίθουσα Θόδωρος Τάμος. Ναι ή όχι. Από όλους σας. Και λέμε λοιπόν ότι στην
παράγραφο που γίνεται αναφορά για την αίθουσα τέχνης Θόδωρος Στάμος, υπήρχε γραμμένο η απόφαση 100 του 2019. Και αυτό ήταν αιτία πολέμου, να το πω, για κάποιους συμβούλους. Παρόλο που είχε ψηφιστεί ο οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας, εγώ, επειδή ήταν δύο άνθρωποι, ο Θανάσης ο Περδικάρης και ο Νίκος ο Γάζης, για άλλο λόγο, τροποποιούμε αυτήν την απόφαση, απαλήφουμε την απόφαση 100 του 2019 και διατυπώνεται ως έχει. Η αίθουσα τέχνης Θόδωρος Στάμος λειτουργεί με βάση τον κανονισμό λειτουργίας αιθουσών τέχνης. Όπως αυτή είναι κάθε φορά. Αυτό ακριβώς. Άρα λοιπόν. Απόφαση 100. Δήμαρχε. Καλά τώρα, εντάξει. Τώρα παίζουμε με τις λέξεις. Το ότι. Καθόλου. Με την ουσία παίζουμε. Λέτε επιλέξει. Γιατί είναι κολπάκι να βγάλετε την απόφαση 100. Λέτε επιλέξει μέσα ότι με βάση τον κανονισμό λειτουργίας. Ποιος είναι ο σημερινός κανονισμός λειτουργίας? Αυτό λέμε πρέπει να αλλάξει. Φυσικά που όμως οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι παρόντες, να δεσμευτούν ότι θα ψηφίσουν αλλιώς και θα την αλλάξουν. Ναι, Ιωάννα, λάθος εισήγηση έχει στείλει. Αυτό ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ. Λάθος εισήγηση έχει στείλει. Αφού θες να μάθεις. Είναι λάθος εισήγηση. Για χαρά είναι εισήγηση. Όλα μισά να θέλω συμβούλιο. Λοιπόν, για να τελειώνουμε. Για να τελειώνουμε. Δεν αφορά την αίθουσα Θόδωρος Στάμος. Είναι πινακοθήκη εκεί. Το ζήτημα δεν είναι αντιγράφει. Το ζήτημα είναι ότι λέει με τον επιλέξει, λέει, με λειτουργεί η αίθουσα τέχνης Θόδωρου Στάμου με βάση τον κανονισμό λειτουργίας αιθουσών τέχνης. Που ο κανονισμός λέει αποκλείονται οι λαϊκοί καλλιτέχνες. Για να τελειώνουμε. Να φέρουμε για τέταρτη φορά τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας. Προφανέστατα. Για τον αίθουσα Στάμος γίνεται όλη η ιστορία. Και η αίθουσα Στάμος είναι απολύτως συμφωνημένο και ψηφισμένο πώς θα λειτουργεί. Τι δεν καταλαβαίνουμε τώρα? Χωρίς να υπάρχει απόφαση 100. Είπαμε, δεσμευόμαστε να το φέρουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο να τροποποιηθεί αυτή. Δηλαδή, τι άλλο να πούμε, παιδιά? Ρε παιδιά, συγγνώμη να σας ρωτήσω κάτι. Πάλι. Ρε κύριε Γλυκόρη, υπέρ της ψηφοφορίας, υπέρ της συζήτησης του Δημάρχου, υπέρ. Κύριος Γλυκόρης, κατά, κύριος Περδικάρης. Κύριε Περδικάρη, παρόν. Κύριε Ζακοντέλης παρών, κύριο Σέρβος παρών. Κύριε Γρηγόρη. Παρών, όπως ήταν η προηγούμενη απόφαση, δεν αλλάξει. Κύριε Ρακατσίνα. Αλίμονο. Υπέρ. Ο κύριος Βεριώτης υπέρ. Κύριος Μελάς. Παρών. Πέστε μας. Σε καλό δρόμο. Πόσο υπονομεύουμε τα συλλογικά όργανα μας. Άσε βρε Κώστα τώρα, 15-0 το πνευματικό κέντρο. Σας παρακαλώ. Το πνευματικό κέντρο. Για δώσω μια ερμηνεία. Επειδή είπες μεγάλη κουβέντα, υπονομεύομαι. Την πραγματική υπονόμευση, αν τη θέλαμε, θα τη ζήσεις από εδώ και πέρα. Αλλά δεν είναι πολιτική μας επιλογή, γιατί είμαστε σοβαροί. Ακούγονται. Σας παρακαλώ. Και δεν ήταν προσωπικά για σας. Όταν δεν σεβόμαστε μια απόφαση 15-0 στη διοίκηση του πνευματικού κέντρου που συμμετέχουν και οι σύμβουλοι που διαφοροποιούνται. Διαφωνώ με την απόφαση επειδή ήθελα να την περάσει η κυρία Σαΐτη. 15-0 ψηφίστηκε ο ΙΗ. Τι? Ας τον οργανισμό. Ο οργανισμός δεν περιλαμβάνει την απόφαση συγκεκριμένη που εγώ δεν υπεραμείνω λοιπόν, με τις απόφασεις. Για να τελειώνουμε με το θέμα αυτό. Οργανισμό υπεραμείνω. Έγινε ψηφοφορία, τελείωσε. Προχωράμε. Θέμα πέμπτον.